Ο εθισμός στις πίτσες, ο πολυαθλητικός πρέσβης και η σφαλιάρα στο λαλάκι. Ο χάρτινος και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Όταν οι αγώνες κρίνονται στα γήπεδα και δεν το βάζουν στα πόδια, σα λαγίε, τότε το αποτέλεσμα είναι αυτό που είδαμε χθες. Ο Ολυμπιακός νίκησε την κάτοχο του Conference League West Ham στο Καραϊσκάκι με 2-1. Με την νίκη αυτή έσπασε το αίτητο 17 σερία αγώνων της West Ham που ήταν το μεγαλύτερο αίτητο σερία αγγλικής ομάδας όλων των εποχών στην Ευρώπη. Hammers record breaking. 17 match European unbeaten run and in Athens. In Piraeus. Επρόκειτο για την 11η νίκη του Ολυμπιακού επί Αγγλικής Ομάδος στην Ευρωπαϊκή του Ιστορία. Η ΑΕΚ έχει 4, ο ΠΑΟΚ 2 και ο Παναθηναϊκός 1. Στη Λεωφόρο, που είναι ένα γήπεδο που απορούμε γιατί έλαβε την έγκριση από την UEFA να φιλοξενεί σε ευρωπαϊκά μάτς, το σωματείο που βολοδέρνει στον αριθμό 261 του ευρωπαϊκού ranking έχασε από τη γαλλική ομάδα τη μικρομεσαία REN, γιατί μάλλον οι πίτσες που φάγαν στο καραϊσκάκι στα ποδητήρια τους έπεσαν βαριές. Έτσι είναι όμως, όταν δεν το βάζεις στα πόδια και δεν γίνεσαι λαγός, συγκρού ολοευθεία και μετά ιστοϊγεία και αναγκάζει να παίξει Τότε όλοι βλέπουν γυμνή την πραγματικότητα. Αυτό έγινε και κόντρα στην Πράγκα, και κόντρα στην ΑΕΚ και κόντρα στον Ολυμπιακό. Χθε είδαμε τον καθρέφτη του ελληνικού ποδοσφαίρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Απ' τη μία απολαύσαμε τον ονειρεμένο διαστημικό Ολυμπιακό, που δούλευαν όλα ρολόι σε ανασταλτικό και πθετικό επίπεδο, ο οποίο θρύλω έπαιξε μπαλάρα. Απ' την άλλη, μια άρρωστη ομάδα που παίζει αντιποδόσφαιρο. Και διεκδικεί το οτιδήποτε στα πλαίσια τη πεναλτιακής τη ψυχής. Πάω, θα πει, πεναλτιακή ψυχή. Όπω έγινε και το καλοκαίρι, άλλωστε, με τη Μαρσέη. ή όταν φεύγει τρέχοντα σαν λαγό από τα γήπεδα γιατί έσκασε ένα μπομπάκι. Ε, ε, ό, ό, βγάλτε το τριφύλι σα και βάλτε το λαγό. Ο λαό τη μια ομάδα πανηγυρίζει κολάρε σπήμα, όπω αυτό που πέτυχε ο Κώστας Φορτούνη, τον οποίο δεν κάλεσε ο πογέτη στην Εθνική, ενώ ο λαό τη άλλη ομάδα πανηγυρίζει υποδείξει πέναλτι στα βάρ και αποχωρήσει από τα γήπεδα. Απ' τη μία την κολάρα έβαλε ο Φορτούναρο και απ' την άλλή πάμε να ελέγξουμε τη φάση στο βάρ. Εδεσίλα, η μία εξέδρα με κορεό πρότυπο, εντυπωσιακά, ενώ η άλλη εξέδρα με πανό Free the Nazis. Tonight you dine in hell. Free the boys. <laughs> <laughs> Χθε είχαμε και την τη σφαλιάρα στον Βασίλη Παπαθεοδόρου, τον επωνομαζόμενο Λαλάκι. Μετά τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων είχε γράψει κείμενα εμετικά για τους αίτητους, Πάο και ΑΕΚ, και για τον Ολυμπιακό που είναι χώρια. Όλοι οι πρώτοι αίτητοι και ο θρύλος χώρια. Χθε λοιπόν ο Ολυμπιακό ήταν χώρια, πράγματι, γιατί πρόσθεσε μια ακόμη μαγική ευρωπαϊκή βραδιά στο ενεργητικό του. Ενώ ο Πάο και ΑΕΚ διασύρθηκαν. Ο Ολυμπιακό είναι ο μεγαλύτερο πολυαθλητικό σύλλογο. Νίκησε 2-1 τη West Ham στο γυρο League 75 75-57 στην Ευρωλίκα Μπάσκετ Ανδρών την ΕΦΕΣ. 46-59 στο μπάσκετ γυναικών την Ρουζόμπεροκ και 3-1 την Παρτιζάν στο Champions League Βόλεϊ Ανδρών. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει πόσο μακριά βρίσκεται από την νεοελληνική μιζέρια ο θρύλος των γηπέδων Ολυμπιακός Πυραιός.